Πριν από μερικές μέρες είχα βάλει μια δημοσκόπηση στο YouTube αν θέλετε να παίξω Asterix και Obelix. Το 75% από εσάς είχατε πει πως θέλετε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, χειριζόμαστε τον Asterix και τον Obelix, δέρνουμε Ρωμαίους και προχωράμε να περάσουμε τη μία πίστα μετά την άλλη. Βλέπουμε στην αρχή ένα cinematic με τον Δρίδη. Ο Asterix και ο Obelix πρώτα να το χαιρετάνε και πάνε για κυνήγι στο δάσος να φέρουν αγριογούρουνα. Ορίστε, ο Obelix με δύο αγριογούρουνα στους ώμους του και γυρνάει προς τα πίσω. Και βλέπουν το χωριό που μακριά να καίγεται. Παράλληλα, χάσαμε και τον Ιντεφίξ, το σκυλάκι μας. Και τώρα παίζουμε εμείς λοιπόν, παιδιά. Πάνω αριστερά είναι οι ζωές μας. Πάνω δεξιά είναι τα λεφτά μας. Βλέπετε εδώ πέρα σπάω κουτιά και παίρνουμε λεφτά, δηλαδή περικεφαλές. Και σε αυτό σημείο να σας πω ότι είμαι full ενθουσιασμένος με αυτό το παιχνίδι. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το παίξω στο κανάλι και το σκεφτόμουν. Οπότε πάτε ένα like να με στηρίξετε. Και αν σας αρέσει και πάει καλά, θα το κάνω σειρά. Βρήκαμε αυτόν τον τύπο που είναι ο κατάσκοπος και μας βοηθάει στην ουσία. Λοιπόν, ο τυπάς ήθελα να του φέρουμε 150 περικεφαλές γιατί έτσι ξεκλειδώνει τις επόμενες πίστες. Επίσης εκεί έχει έναν Ρωμαίο που τρέχει μέσα στο χωριό, μας έχει δει. Παρακαλέσω τους υπόλοιπους για βοήθεια. Πάμε λοιπόν να δίνουμε τους Ρωμαίους, ελάτε εδώ πέρα! Πού είστε, μου είχε κάψει όλο το χωριό! Ελάτε πίσω, ρε, πού τρέχετε, τρέχουνε, ρε, είναι χέστες. Είναι χέστες. Έλα εδώ. Τον έδειρα, πάει ο πρώτος μου Ρωμαίος σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι subscribe για αυτό το Ρωμαίο που έδειρα. Επίσης, αυτά τα γουρουνάκια σου δίνουν και φαγητό. Αυτά είναι ζωές, οκ. Okay. Τώρα έχουμε γεμάτη ζωή, οπότε δεν χρειάζεται να τα δίνουμε τα γουρουνάκια. Μπορούμε να ανέβουμε πάνω από εδώ. Ελά, ανέβα. Ωραία, αυτό είναι το, ξέρετε, το δεντρόσπιτο του Κακοφωνίξ. Όσοι ξέρετε από Asterix και Obelix και έχετε δει τις ταινίες, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Επίσης από εδώ πηδάμε και παίρνουμε τις περικεφαλές. Και δέρνουμε Ρωμαίους. Όχι, 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 όχι. Κάτσε, 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 κάτσε. Λίγο να βαρέσουνε. Ω, έφαγα ένα hit. Τους δέρνουμε. Μη με βαρέσεις, μη με βαρέσεις. Α! Φύγε, φύγε μακριά. Σόφα! Ακόμα είναι τα εύκολα πράγματα, είμαστε στην πρώτη πίστα. Κι άλλοι Ρωμαίοι! Μπούμ, 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 μπούμ! Μπορώ να του κάνω και αυτό. Οπ, και να τον πάω πίσω και να τον σκότωσω. Ή μάλλον να τον εκτοξεύσω κάποιο άλλο πλανήτη. Έχουμε 115 περικεφαλές. Και τώρα μαζεύω κι άλλες από εδώ μέσα, πάει πολύ καλά αυτό. Μαζέψαμε 148, άλλες δύο θέλουμε. Οπ, βρήκαμε κουτιά και μαζέψαμε 150, τώρα έχει Ρωμαίους εδώ πέρα. Πάμε, πάμε, ξύλο, ξύλο. Έλα. Μπούμ! Μιλάμε σε αυτόν τον κατάσκοπο πάλι και μας ανοίγει τους δρόμους αυτός όταν το πληρώνουμε. Ωραία, με λίγα λόγια, μας πρέπει να πουσάρουμε αυτή την πέτρα στον τοίχο για να καταφέρουμε να ανέβουμε να περάσουμε από έξω από το χωριό, από την άλλη πλευρά. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον Obelix που ψάχνει να βρει τον Ιντεφίξ. Γιατί έχουμε μείνει μόνοι μας. Πάμε να γεμίσουμε ζωή μια στιγμή από τα αγριογούρουνα. Λοιπόν, και έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι που λέτε το έπαιζα full μικρό στο PlayStation 2 και είμαι ενθουσιασμένος όσο δεν πάει, έτσι. Όταν έμαθα ότι υπάρχει remaster και το αγόρασα από το Steam. Και υπάρχει και το 2, έτσι. Αυτό είναι το 1, υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι και τρίτο. Όταν έμαθα ότι υπήρχε αυτό το παιχνίδι remaster, το πάρα και το είχα λιώσει στην αρχή. Πάμε από εδώ πέρα, μια στιγμή. Εδώ παίρνεις επιτρία. Είδατε, πήραμε επιτρία τώρα. Ό,τι μαζεύουμε, μας το δίνει επιτρία. Πολύ καλό αυτό. Κάτσε να μαζέψουμε όσα μπορούμε με το επιτρία. Είναι λεφτά αυτά, με αυτά αγοράζεις skills μετά. Ωχ, Ρωμαίοι, πού βρέθηκαν αυτοί εδώ πέρα, ρε. Οι άσχημοι. Κοίτα, μπορώ να βάλω σε αυτόν και να τον πιάσω. Να τον πιάσω, λέω. Αχ, δεν τα κατάφερα. Κάτσε μην μη χάσουμε, ρε. Τον έπιασα και τον κάνεις βούρες. Πα, 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 σφαλιάρες. Πάρτε το! Α! Πού είναι πολύ! Είναι πολύ! Παιδιά, μας την πέσανε λεγιώνες! Πάτε ξύλο, ρε! Εντάξει, όχι, πέσει η ζωή μου. Μην πεθάνω, μην πεθάνω, μην πεθάνω. Έμεινε ένας τελευταίος και έφυγες. Θα δίνουμε τα γουρουνάκια. Και θα γεμίσουμε με τα μπούτια. Μιαμ, 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 αστυμότατα. Και τώρα πρέπει να τραβήξουμε αυτή την πέτρα προς τα πίσω για να περάσουμε από την άλλη πλευρά του τοίχου. Λοιπόν, σχόλιο της ημέρας. Asterix και Obelix φυσικά. Τι άλλο μπορεί να ήταν, πείτε μου. Και θέλω να μου πείτε στα σχόλια και τη γνώμη σας για αυτό το παιχνίδι. Άμα σας άρεσε, αν θέλω να το ξαναπαίξω. Να μου πείτε γενικά πώς σας φαίνεται. Και βρήκαμε πάλι τον κατάσκοπο. Μας έδειξε αυτά τα χρυσά στεφάνια ο κατάσκοπος, τα οποία τα μαζεύουμε και είναι σαν τρόπια σε κάθε πίστα. Ωπ, βρήκα μια ζωή από το πίσω, την πήραμε. Τώρα έχουμε 4 ζωές πάνω αριστερά, βλέπετε. Βγήκαμε από τη σπηλιά λοιπόν και τώρα έχουμε έρθει σε μια καινούργια περιοχή, η οποία έχει Ρωμαίους εκεί κάτω, όπως βλέπετε, και μας περιμένουν, κάνουν περιπολίες. Και εκεί απέναντι είναι ο Obelix, τον βλέπετε. Πρέπει να πάμε να τον βοηθήσουμε. Η χρυσή περικεφαλαία που βλέπετε πιάνει για 10 περικεφαλές, όχι για μία όπως πιάνουν οι μπλε. Πάμε κάτω να τους διαλύσουμε. Ελάτε, ρε, ελάτε, 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 ελάτε. Ξύλο, ξύλο. Πρόβλημα, πρόβλημα, πρόβλημα. Έλα. Έφυγα από μακριά σου. Όπα, κάτσε, 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 μπρο. 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 Δεν μας τα λες καλά. Έχει άλλο να. Όχι, ήταν λίγη, εντάξει. Τσεκάρε τώρα τι κάνεις. Παίρνεις εδώ πέρα αυτό. Το μπιρσό, του βάζεις φωτιά και κάτω δεξιά σου δείχνει πότε σβήνει. Και μέχρι να σβήσει πρέπει εσύ να κάνεις κάποια πράγματα. Ας πούμε να ανάξουμε αυτό εκεί πέρα, το οποίο μας άνοιξε το δρόμο για να ανέβουμε πάνω. Και να βρούμε τον Obelix. Τον βρήκαμε! You haven't found dogmatic, δεν βρήκε τον Ιντεφίξ ούτε αυτός μας λέει. Συνεχίζουμε τον ψάχνουμε δηλαδή. Εμείς το εξηγήσαμε ότι έγινε κάτι κακό στο χωριό, ότι. Εμείς το εξηγήσαμε τον Obelix ότι έγινε κάτι κακό στο χωριό, ότι οι Ρωμαίοι μας πήρανε τους φίλους μας όλους, τους απαγάγανε, τους πήραν εγμάλω τους τέλος πάντων. Και εμείς πάμε να δούμε Ρωμαίους τώρα, μαζί με τον Obelix. Βρήκαμε αυτό το δρίδι, ο οποίος είναι save στο παιχνίδι. Τραβάς μια φάπα και κάνει save έτσι. Και βρήκαμε
βρήκαμε το σκυλάκι μας, τον Ιντεφίξ. Το βλέπετε που κάνει βουρές γύρω μας. Τώρα έχουμε συμπληρώσει όλο το team. Πάμε μια στιγμή από εδώ πέρα, όλο ευθεία. Μας είπε ο κατάσκοπος ότι έχει τα μαγικά φίλτρα από εκεί πέρα κάτω. Φτάσαμε στο πρώτο μας μεγάλο fight, παιδιά. Δείτε εδώ πέρα τι θα παιχτεί με την βαλίστρα αυτή, το κανόνι τι είναι. Το οποίο κλειδωμένο και πρέπει να φάμε όλους Ρωμαίους. Λοιπόν, το πρώτο μας μεγάλο fight είναι εδώ πέρα. Έχουμε να σκοτώσουμε 101 Ρωμαίους, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι το μαγικό φίλτρο το οποίο το βρήκαμε. Το παίρνουμε και πάμε για ξύλο. Ωρε, φίλε. Εδώ, έτσι. Μπαμ. Μας έχει κάνει δυνατούς αυτό το φίλτρο τώρα. Δεν νιώθουμε τίποτα. Δείτε, τους δέρνουμε όλους μαζί. Μπουμ. Έχουμε δει τους πιο πολλούς Ρωμαίους, ήδη έχουν μείνει πολύ λίγοι. Όπα. Μας έφυγε η επίδραση του μαγικού φίλτρου και μας κυνηγάνε τώρα. Περίμενε, τώρα είναι δύσκολο. Ω, τους δέρνουμε όλους με ένα Ρωμαίο. Μπουμ. Αυτός είναι εκατόνταρχος. Αυτός τρέχει. Βλέπετε, δεν μας αφήνει να το σκοτώσουμε. Έχει κι άλλο μαγικό φίλτρο όμως. Μπουμ. Πάνε όλοι οι Ρωμαίοι. Τους διαλύσαμε. Αυτός έφυγε άκλαυτος. Αλλά επειδή είχα το μαγικό φίλτρο, αν δεν το έχω αυτό το μαγικό φίλτρο συνήθως, δεν μπορεί να τον φάσει, έχει μια σπίδα. Ωραία. Δέρνουμε και τη φάλαγγα. Έλα. Πάγει η φάλαγγα. Και τώρα τσεκάρετε. Παίρνουμε το κανόνι. Ο Βελίξ μας πρόχνει. Και εμείς βαράμε. Και σπάμε όλα τα κουτιά. Και βγάζουμε όλες αυτές τις περικεφαλές, τις χρυσές και τα παίρνουμε. Γιατί αυτά τα κουτιά σε δράνια και δεν μπορούμε να τα σπάσουμε έτσι. Αλλά αν πάρουμε μαγικό φίλτρο, μπορούμε να τα σπάσουμε και με τον Αστερίξ. Αλλιώς μπορούμε να αλλάξουμε στον Βελίξ, νομίζω. Χρησιμοποιούμε άλλη μία φορά το κανόνι για να σπάσουμε αυτήν εδώ πέρα την πύλη. Η οποία γιατί δεν σπάει. Α, έσπασε, οκ. Okay. Βρήκαμε ένα μυστικό στεφάνι. Ωραία, έχουμε 2 από τα 7. Εδώ πέρα η πόρτα είναι σιδεράνια, δεν μπορούμε να τη σπάσουμε. Μπορεί μόνο ο Βελίξ. Νομίζω δηλαδή. Άρα τσεκάρετε τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε από εκεί πέρα από τη μυστική είσοδο που είχαμε βρει πριν. Και έχει ασανσεράκι εδώ πέρα. Τεχνολογία μιλάμε, οι γαλάτες. Ωραία, ανεβήκαμε πάνω και όπως βλέπουμε έχει τα σιδεράνια κουτιά. Θα μπορούσε να σπάσει μόνο ο Βελίξ. Άρα σημαίνει θα χρειαστούμε τον Βελίξ κάπου εδώ πέρα. Ωραία, ανοίξαμε την πύλη στον Βελίξ και τώρα τσεκάρετε. Αν πάμε εδώ πέρα, παίρνουμε τον Βελίξ πλέον. Και μπορούμε να σπάσουμε όλα αυτά τα κουτιά. Ο Βελίξ μιλάμε, δίνει σφαλιάρες έτσι. Πα. Δεν τον νοιάζει τίποτα, ρε. Κάνουμε και την είσοδο από εδώ πέρα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Θα βρούμε κανένα Ρωμαίο, άρα γιατί εδώ πέρα ενδιάμεσα, δεν ξέρω. Αν βρούμε, είμαι έτοιμο να του διαλύσουμε. Α, πέφτουν οι υπερκεφαλές μου κάτω. Περιμέντε, ρε παιδιά, να πάνε να μαζέψουμε. Έλα να τις προλάβω γιατί εξαφανίζονται μετά από λίγο. Ωραία, πήραμε μερικές. Και από ό,τι βλέπω έχει κουτιά. Από εκεί πέρα κάτω έχει Ρωμαίους. Από εδώ πίσω κάτι θα κρύβεται, είμαι σίγουρος. Οπ, ζωή. Δείτε μια ζωή. Την πήραμε τη ζωή. Νομίζω φτάσαμε στο max. Μέχρι 6 ζωές μπορώ να έχω. Α, δείτε τώρα εδώ πέρα αυτό το πράγμα τι είναι. Το πατάς εψιλον για να ανοίξει. Και ανοίγει το shop. Βλέπετε αυτόν τον άσχημο Μιτόγκα. Αυτός μας πουλάει ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Έχει ζωή. Έχει σούπερ δυνάμεις που τους ξεκλειδώνεις μόνιμα μες στο παιχνίδι. Καταρχάς, μια ζωή μπορούμε να πάρουμε. You already have the maximum number of shields. I can't sell you anymore. Όχι, μου λέει ότι έχω max ζωές. Δεν μπορώ να πάρω άλλη. Αλλά μπορώ να πάρω αυτό. Το οποίο είναι κόμπο και το παίρνουμε. Το αγοράσαμε. Τσεκάρε τώρα το σκύλι που πήραμε τι κάνει. Μπορούμε να ρίξουμε μια σφαλιά σαν Ρωμαίο. Να τον πιάσουμε και να κάνουμε. Οπα. Μπερδεύτηκα. Μια σφαλιά σαν ένα Ρωμαίο. Να τον πιάσουμε και να κάνουμε. Να τον πετάξουμε στον αέρα βασικά. Ναι. Απλά δεν το έκανα εγώ σωστά. Περιμένετε. Ορίστε, τον πιάσαμε. Α, δεν τον πιάσαμε. Έλα ένα Ρωμαίο. Κάνω πειράματα τώρα, θα χάσουμε. Τον πιάσαμε. Και αν πάτσε αυτό, τον πετάω στον αέρα. Είδατε. Ενώ πριν δεν μπορούσα να το κάνω. Τέλος πάντων, τους δίναμε τώρα αυτούς. Χάσαμε όμως αρκετή ζωή, γιατί ήμουν λίγο νουμπάς εδώ. Μυρίζω μεγάλο fight, βλέπω εκατόνταρχο εκεί στο βάθος. Ήρθαν και Ρωμαίοι εδώ πέρα να μας κάνουν λίγο τσαμπουκά. Όπα, κι άλλοι! Θέλετε φάπες! Πάμε να δίνουμε κι αυτούς εκεί. Λοιπόν, τσεκάρετε κόλπο. Μπορώ να πατήσω στον Ιντεφίξ και πάει από πίσω και δαγκώνει ένα Ρωμαίο. Δάγκωσε ένα Ρωμαίο. Οπ, το δαγκώνει και χάνει τα λογικά του για λίγο και εμείς μπορούμε να τον δίνουμε. Καταλάβατε? Και τσοκλίνουμε στις φάπες. Μπούμ. Έλα εδώ κι εσύ που ξέμεινες. Πάρ' το. Πάμε για τη μεγάλη μάχη. Εκατόνταρχος. Α, δεν είναι πολύ μεγάλη μάχη τελικά, εντάξει. Οπα. Μαζεύουνε. Μισό. Είναι πολύ. Περιμένε. Μας περικυκλώνουν και είναι δύσκολο. Όταν έρχονται όλοι μαζί είναι δύσκολο. Γιατί είναι άχρηστοι, αλλά είναι πολύ. Έλα εδώ κι εσύ, έλα εδώ. Ωραία, και έμεινα εγώ και εκατόνταρχος. Αυτό μπορώ να τον δίνουμε με τον Βελίξ, άραγε. Δεν μπορούμε, έχει ασπίδα, βλέπετε. Αλλά να στείλουμε τον Ιντεφίξ και τον ταγκώσει από πίσω. Οχ, κάτι συνήλθε πολύ γρήγορα. Μπουμ, σφαλιάρες. Δεν πεθαίνει με τίποτα αυτός, ρε. Και εκεί στο βάθος έχει έναν φυλακισμένο γαλάτι, τον οποίο θα το σώσουμε αφού πάμε μία από εδώ να δούμε τι έχει. Γιατί ήταν κάτι κουτιά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βρήκαμε στεφάνι.
Εν τω μεταξύ τώρα θυμήθηκα ότι έχασα και ένα στεφάνι στην αρχή. Είχε μια μυστική, ένα μυστικό μέρος, αλλά το ξέχασα να πάω. Δεν πειράζει, εντάξει. Βρήκαμε και ζόουλα. Πολύ ωραία η ζόουλα. Ήρθαν Ρωμαίοι από πίσω μου. Πώς τολμάτε, ρε. Πουράδες. Πουράδα μηχανές. Πήραμε επί 10, παιδιά. Όλα θα πρέπει επί 10 τώρα που σπάσαμε. Για να δούμε, θα σώσουμε ποιον, τον Δρυδί. Ο Δρυδίς είναι, ναι, ο Πανδραμίξ. Τελειώσαμε την πρώτη πίστα λοιπόν, αφού τον ελευθερώσαμε. Μας είπε ότι έχουν φυλακίσει όλους τους φίλους μας σε διάφορα χωριά γύρω-γύρω και θα πρέπει να τους βρούμε. Θα παίξουμε και λίγο από τη δεύτερη πίστα λοιπόν. Και αυτή τη φορά πήγαμε στα χιόνια, στην Νορμανδία. Εδώ πέρα οι Ρωμαίοι έχουν κάνει συμμαχία με τους Βίκινγκς. Οπότε θα δέρνουμε και Ρωμαίους και Βίκινγκς. Αυτό τι είναι το κουμπί, το κάναμε πράσινο, δεν ξέρω. Κάπου έχει κι άλλα τέτοια κουμπιά. Και άμα τα κάνουμε όλα, μας πετάει κάτι κορώνες, δώρο, δεν ξέρω. Ώρα για ξύλο λοιπόν. Έχει και φάλαγγα εδώ πέρα με Ρωμαίους που κάθονται και αράζουν και έχει και αυτούς εδώ πέρα. Ωραία, θα δώσουμε λίγο ξύλο, παιδιά. Έλα κι εσύ. Οπ, μας βαράει κι αυτός. Κόβει πολύ ταμάτζ αυτός που θέλει προσοχή. Ο χοντρός. Παραλίγο. Δεν έχουμε ένα μαγικό φίλτρο κάπου. Κάπου ρε παιδιά. Σε αυτούς μπορούμε να πούμε από τη μέσα πλευρά και τους δίνουμε. Ωραία, τους δίνουμε από τη μέσα πλευρά. Φύγαν άκλαφοι. Πάει φάλαγγα. Μπούμ, 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 μπούμ. Δίνουμε ξύλο. Επίσης έχουμε πάλι 3 ζωές γιατί είναι άλλη πίστα. Οκ, okay. Ξεκινάμε από την αρχή στην ουσία με τις ζωές και τα λοιπά. Πρέπει να ανέβει από εδώ πέρα ο Αστερίξ. Και μόλις μπούμε εδώ παίρνουμε τον Βελίξ. Και δέρνουμε όλους αυτούς εδώ πέρα τους βλάκες. Τους πάμε λίγο στο ξύλο. Εδώ πάνω έχει και ένα τροξότη. Αυτοί μας βαράνε μακριά και καλό τους σκοτώνουν πρώτους. Και δεν φεύγουν και εύκολα. Ο Ιντεφίκ θα τον αγκώσει, Ναι, ξύλο, 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 ξύλο. Φύγε, σε παρακαλώ. Ναι, το βγάλαμε από τη μέση. Ωραία, παίξαμε ωραίο play με τον Ιντεφίκ. Πάμε τώρα γρήγορα, όσο δεν έχουν έρθει άλλοι Ρωμαίοι, να πάρουμε τον Αστερίξ και να τον πάμε προς τα εδώ πέρα που πρέπει. Δείτε, ήρθαν κι άλλοι Ρωμαίοι, πρέπει να τους δίνουμε μία στα γρήγορα. Ωραία, τους δίναμε. Πήραμε και αυτά εδώ πέρα για πλάκα. Πάμε, συνεχίζουμε ευθεία, πάμε. Θα έρθουν κι άλλοι Ρωμαίοι, να τι ήρθαν, είδατε. Το πάω. Έλα, τους αφήσαμε στο ξύλο, δεν πειράζει. Πάμε. Έλα, όλοι. Φύγετε. Μπράβο, πάμε. Φτάσαμε εκεί που έπρεπε να φτάσουμε. Βαράμε αυτό το μοχλό. Και ανοίγει η πόρτα από εκεί κάτω. Τώρα τσεκάρτε εδώ πέρα τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Πατάς εδώ, πατάς και εδώ. Πατάς το κουμπί και σου πετάει άπειρες κορώνες! Γιατί τα λέω κορώνες, περικεφαλές είναι. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα από την είσοδο που ήρθαμε. Λοιπόν, από εδώ δεξιά έχει κάποια πράγματα τα οποία. Τι είναι, δεν θυμάμαι. Α, έχει και μαγαζί. Ωραία, κάτσε το, θέλουμε το μαγαζί. Λοιπόν, να πάρουμε μια ζούλα. Πήραμε μια ζούλα. Μην χαλάσουμε άλλες κορώνες. Τώρα, λογικά από εδώ πέρα, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Θα μας το πει αυτός εδώ πέρα ο Κυριούλης. Πολύ απλά τα πράγματα. Πηδάμε εδώ πέρα κάτω, σαπίζουμε Ρωμαίους στο ξύλο, χωρίς να μας φάνε. Και όσο τους νικάμε, ανεβαίνει η πλατφόρμα. Και καταφέραμε να ανέβουμε εδώ πέρα πάνω που έπρεπε. Παίρνουμε αυτό το πυρσό. Πάμε εδώ, ανάβουμε. Και πάμε γρήγορα να ανέβουμε εκεί πέρα πάνω πρέπει, σε αυτό το μπλε. Με το που έρθουμε εδώ πέρα μας αλλάζει στο Novelix και δεν χάνουμε χρόνο από τη φωτιά. Η φωτιά μένει έτσι όπως είναι, δεν σβήνει. Και μπορούμε καταρχάς να σπάσουμε αυτά τα κουτιά. Και κατά δεύτερον να ανέβουμε εκεί πέρα πάνω. Παράντως αυτό. Ανεβήκαμε full πάνω και βάζουμε φωτιά εδώ. Τώρα και να σβήσει δεν μας νοιάζει γιατί έχουμε τη φωτιά πάνω. Μπορούμε να δίνουμε και Ρωμαίους. Βρήκαμε κρυμμένη ζωούλα από εδώ πέρα πίσω. Πολύ ωραία, τώρα έχουμε 66. Α, έχει δρόμο από εδώ. Οκ. Πού είναι η φωτιά? Α, έχει 100 αρχό. Έχει 100 αρχό. Δεν μπορώ να βάλω φωτιά μου, δεν τον δίνω αυτόν. Εντάξει, τον έδειρα. Πάμε. Dead. Και βάλαμε τη φωτιά, φεύγουμε. Θα κάνει boom τώρα. Ναι, έκανε boom και μπήκαμε με τον Velix. Ο Velix. Let's go. Σπάσαμε όλα αυτά και ερχόμαστε να συνεχίσουμε την πίστα. Με το που μπήκα μέσα με άλλαξε σε Asterix μόνο το παιχνίδι και φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο. Αλλά να σας πω κάτι. Α, έχει και save εκεί μπροστά. Μια στιγμή, θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω γιατί κάτι έχουμε χάσει. Ήρθα από εδώ πέρα πίσω που είχαμε έρθει πριν. Γιατί δείτε τι έχει εδώ. Έχει σφεντόνα. Με αυτή. Κάνουμε αυτό πράγμα και ανεβαίνουμε πάνω. Και ξέρετε τι έρχεται τώρα. Πατάμε τα κουμπάκια. Το άλλο κουμπί που είναι. Θέλουμε άλλο ένα. Άλλο κουμπί που είναι ο κουμπί. Α, να, το εδώ πέρα πίσω κρυμμένο. Okay, πάμε. Και να πάρουμε τα rewards. Δώσε μου. Πήραμε στεφάνι. Κάνουμε και το save μας. Δείτε. Boom, φάπα. Έκανα save εγώ. Να το συνεχίσουμε τώρα. Άντε, πάμε λίγο ακόμα. 40 μας έβγαλε πρέπει να πλακώσουμε στο ξύλο. 40 άτομα. Αλλά αυτοί τώρα δείτε είναι Vikings. Και αυτός είναι ο αρχηγός τους με την μπλε κάπα. Οι άλλοι είναι πιο απλοί. Δεν τους λες και απλούς γενικά, κόβουνε damage αυτοί. Θα έχει ένα μαγικό φίλτρο άραγε άμα τους ξεφύγουμε για πολλή ώρα. Α, έχει φίλτρο εκεί πέρα, ωραία παιδιά. Πολύ καλό αυτό. Όπα. Πήρα μαγικό φίλτρο για να σας δω τώρα, για ελάτε. Ποιος θα έρθει, έχω μαγικό φίλτρο. Έλα εδώ κι εσύ που είσαι αρχηγός τους. Πάρ' το κι εσύ.
Άλλους 26 θέλουμε. Όχι, μας στέλνει το φίλτρο, παιδιά. Μας στέλνει στο φίλτρο, φίλτρο. Μακριά τους είναι δυνατή αυτή. Δεν βλέπω άλλο φίλτρο, παιδιά. Πρέπει να έχει μόνο ένα. Έχουμε να σκοτώσουμε άλλους 22. Άρα να τους φας τώρα αυτούς. Ωραία, 21. Έφαγε ένα Obelix. Έλα, τον πιάσαμε αυτό. Ναι, ναι, τους πλακώνουμε έτσι. Ωραία, πάνε αυτοί. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Άλλους 10. Αλλά μας κατεβαίνει ζωή, πρέπει να πάμε να χυλάρουμε πριν χάσουμε όλη μας την ασπίδα. Γιατί άμα τη χάσεις, μετά δεν έχει επιστροφή. Ωραία, πήραμε, πήραμε, πήραμε ζωή. Εδώ, έλα εδώ εσύ. Πάει αυτός. Έλα και εσύ που είσαι αρχηγός τους. Μας τη γλίτωσε, αλλά. Όχι, πάλι μας τη γλίτωσε. Α, δύσκολος. Έλα, το πιάσαμε. Ωραία, 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 ωραία. Καλό αυτό, καλό αυτό. Πάμε, 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 πάμε. Έφυγε και ο αρχηγός. Τους φάγαμε όλους. Και τώρα ξεκλειδώσαμε αυτό εκεί πέρα που σπάει το παγόβουνο με τη φωτιά. Αλλά θα κάνουμε ένα save και θα συνεχίσουμε στο επόμενο part αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Οπότε πατήστε like οπωσδήποτε για να καταλάβω ότι σας αρέσει. Subscribe, μην ξεχάσετε, τσεκάρετε και το βίντεο που θα βγει εδώ πέρα στα αριστερά μου αυτή τη στιγμή. Και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Bye!